δεν ήταν αυτά και δεν θυμάμαι κιόλα. Μα είχαν πει για καλέ όψει, δεν θυμάμαι τίποτα. Όχι. Είχαν πει καλέ. Ρε παιδιά, πόσο στεναχωρήθηκα που ξαφνικά όταν πια ψιλοάρχισα να συνέρχομαι Κυριακή βράδυ. Μπαίνω λίγο στο ίντερνετ και διαβάζω. Μα λέω, γιατί όλοι παίζουν τον George Michael. Τι συνέβη. Γιατί έβλεπα συνεχώς φωτογραφίες. Και με το που το διαβάζω, λέω, δεν το πιστεύω. Έφυγε ο άνθρωπος χριστουγεννιάτικα και τόσο νέος, 53 χρονών. Και τι λέγαμε και την Παρασκευή. Όχι, τι παίζαμε που είχαμε βάλει το τραγούδι και ξεκινήσαμε. Ρε παιδιά, να σας πω. Δηλαδή, ειλικρινά, θέλω να είμαστε λίγο. Πήρε τηλέφωνο η Μαντόνα, είπε η Μαντόνα. Παιδιά, δεν φταίμε εμείς. Πήρε τηλέφωνο η Μαντόνα, είπε μη μου κάνετε αφιέρωμα, θα γίνει μεγάλο χαμό. Μα τι ήταν και αυτό. Δεν φταίμε εμείς, δεν είμαστε εμείς κατσικοπόδαροι. Όλη πλάση τον παίζει τα Χριστούγεννα. Δηλαδή είναι. Όλη πλάση τον παίζει, έχει δίκιο. Είναι το χριστουγεννιάτικο το πιο μα τραγούδι. Ηρωνία με στα Χριστούγεννα. Και επιτέλου, παιδιά, θα φτάσει και το νούμερο 1. Θυμάστε που λέγαμε ότι δεν κατάφερε να. Και τώρα λένε όλοι ότι. Με αυτό το γεγονός, επιτέλους το Last Christmas θα πάρει τη θέση. Επιτέλους, να φύγει ο δημιουργός. Όχι, παιδιά, δεν λέω για το να φύγει. Σκασίλα μας, θα φύγει όλο το καπέλο, θα το κατεβάσω ξανά, δεν γίνεται. Παιδιά, όχι, δεν είναι, όχι, δεν είναι επιτέλους ότι θα δικαιωθεί το τραγούδι, γιατί έχει ακούσει τόσα πολλά. Το τραγούδι ήταν δικαιωμένο. Παίζει 30 χρόνια κάθε χρόνο. Δεν πήρε ποτέ την πρώτη θέση. Λένε ότι κουβαλάει την κατάρα, γιατί αυτό το τραγούδι γράφτηκε για το Πάσχα. Ήταν Last Easter. Είδες, παιδί μου. Αυτό το τραγούδι δεν γράφτηκε Last Christmas. Γράφτηκε. Αλήθεια, με καίει. Το είχα διαβάσει κάπου. Ναι, απλά η παραγωγή το θέλανε για χριστουγεννιάτικο τραγούδι, ναι, και έτσι βάλαν το Christmas. Αυτή την κατάρα λένε κουβαλάει, γι' αυτό δεν πήρε ποτέ την πρώτη θέση. Ελένη, τώρα θα την πάρει. Ελένη, και εγώ στεναχωρήθηκα γιατί την Κυριακή, πέρα από το διάβασα και σοκαρίστηκα, παίρνω τον Κώστα Θεοδόρου. Ήταν στη Θήβα, ο άνθρωπος, ο συνεργάτης μας, ο δημοσιογράφος. Τον συνάντησα και μου το είπε. Και του λέω, Κώστα μου, καλημέρα, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Λέω, μήπως να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον George Michael. Νόμιζα το ήξερε. Μου λέει, ρε Γρηγόρη, το σκέφτηκα και εγώ. Λέω, πού έχει χαθεί αυτός ο άνθρωπος. Του λέω, Κώστα μου, μας άφησε τελείως. Χάθηκε τελείως. Και μου κάνει. Πέθανε ο George Michael. Ναι, γιατί να σου πω κάτι πολύ. Αρχίζει με ένα λιγμό και του λέω, αισθάνεται άσχημα. Του λέω, Κώστα μου, χίλια συγγνώμη, σε τάραξα γιορτινές μέρες. Του λέω, είναι αλήθεια το, είναι γεγονός. Μη γελάς, και εγώ έτσι αντέδρασα. Ξύπνησα κάποια στιγμή, έκλαιγε το μωρό και ξυπνάω στις 6 ώρα και βρίσκω 2 η ώρα μήνυμα από την αδελφή μου που μας χωρίζουν 6 χρόνια, αλλά και οι δύο, φαντάζομαι, δηλαδή θεωρητικά ανήκουμε σε μια άλλη γενιά μουσικής, ήμασταν και δύο πορωμένες. Και μου στέλνει, αδελφή, πέθανε ο George Michael. Ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο κόσμος το έχει αισθανθεί πολύ αυτό το θάνατο, πολύ στο πετσί του. Και επειδή ήταν πάρα πολύ νέος και επειδή μας έχει σημαδέψει και τις επιβίες μας. Δεν ήταν μόνο ήταν πάρα πολύ νέος. Σε αυτόν τον άνθρωπο όλα τα έζησε πάρα πολύ νέος. Δηλαδή, τέλειωσε από ό,τι κατάλαβα το σχολείο και με το φίλο του κάνουν αυτό το συγκρότημα σε ηλικία 18-19 χρονών. Κάνουν κατευθείαν επιτυχία. Κατευθείαν. Αλλά επιτυχία όχι που μένει μεταξύ τους και των φίλων τους. Παγκόσμια. Επιτυχία παγκόσμια. Παγκόσμια. Λοιπόν, για κάποια χρόνια πραγματικά ζούσαν ασταμάτητες επιτυχίες και πολύ, πολύ, πολύ δόξα. Και πολύ γρήγορα διαλύεται το συγκρότημα. Δηλαδή, νομίζω μια πενταετία μείνανε μαζί. Τέσσερα χρόνια. Κάνει αυτός καριέρα μόνος του για ένα αλφα διάστημα και μετά εξαφανίζεται και αρχίζουμε να μαθαίνουμε. Ξαφνικά, ότι σκάνδαλα στις τουαλέτες, σκάνδαλα ότι είναι γκέι, σκάνδαλα, σκάνδαλα και αυτός άφαντος από παντού. Και μετά τον χάσαμε και εντελώς. Κοίταξε, αυτός πέρασε τη δεκαετία, τα τελευταία, τα τέλη των 80s και την αρχή των 90s με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έβγαλε αυτά τα CD, τα τεράστια που είχαν μέσα το Freedom, που είχαν μέσα το Too Funky, όλα αυτά. Μιλάμε πολύ σε εκατομμύρια αντίτυπα. Με το Faith. Το Faith ήταν το πρώτο. Το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ ήταν το Faith που πούλησε πάνω από 25 εκατομμύρια αντίτυπα. Τεράστια επιτυχία. Σταματάει γιατί έχει αρχίσει και του χτυπάει την πόρτα η κατάθλιψη, τα προβλήματα με τις ουσίες, χάνει τη μητέρα του, χάνει έναν πολύ καλό του φίλο που κατόπιν εορτής μαθαίνουμε ότι ήταν σύντροφός του, γιατί μέχρι τότε δεν ξέραμε ότι είναι ομοφυλόφιλος. Λοιπόν, και επανέρχεται ξανά από την αφάνεια, όπως λες και εσύ, με το σκάνδαλο στις τουαλέτες. Το οποίο όμως, αντί να τον ρίξει, τον πάει ακόμα πιο ψηλά, γιατί βγάζει τις επιτυχίες της δεκαετίας του 90, που ήταν το outside, το amazing, δηλαδή πήρε κάτι θεωρητικά κακό για τη φήμη του. Και το μετέτρεψε σε χρυσάφι πάλι. Παρένθεση, με μια φωνή μαγική, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι ήταν ένα pop icon, που στην Ελλάδα ειδικά είναι από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα, η Wham και μετά ο ίδιος. Και μετά ο ίδιος.